Όσον Κύριε τον λαόσον και ευλογησόν την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέσιν κατά βαρβάρων δρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου Βασιλείου Καπέλιου τα εγκαίνια του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών Εύρου. Για τη λειτουργία του κλιμακίου παραχωρήθηκε χώρος από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενώ αυτός στελεχώνεται από 13 εθελοντές πυροσβέστες. Στην τελετή των εγγενείων χωροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης. Στη συνέχεια διαβάστηκε η ημερήσια διαταγή από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, Αντιπύραρχο Κωνσταντίνο Κούκου. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, που επισκέπτεται για δεύτερη φορά την περιοχή της πρωτεύουσας του νομού Εύρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της ευρύτερης περιοχής, την οποία χαρακτήρισε ως σημείο γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος. Με την υπηρεσία αυτή θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο από πλευράς πολιτικής προστασίας η περιοχή, θα μειωθεί ο χρόνος απόκρισης για τα περιστατικά και βεβαίως δημιουργεί μια νέα κουλτούρα στο πεδίο των εκτάκτων αναγκών. Δεν είναι εδώ είναι μια ιδιαίτερη περιοχή και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Υπουργού μας, του κυρίου του Νίκου Τόσκα, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ, ωστόσο ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν, αλλά να ξέρετε το ενδιαφέρον του για την περιοχή είναι αμέριστο και με δεδομένης ιδιότητας του γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιες δομές σε αυτή την περιοχή. Γιατί μια δομή όπως είναι αυτή, μια εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία, εκτός από την άμεση απόκριση, εκτός από το θέμα της πρόληψης κτλ., είναι η υπηρεσία η οποία ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τον κόσμο, διότι αυτοί οι εθελοντές, πηγαίνοντας στα σπίτια τους, μεταφέρουν ένα άλλο μήνυμα, δείχνουν μια άλλη συμπεριφορά, ένα άλλο παράδειγμα και αυτό, όπως είπε ο Δήμαρχος, βελτιώνει όλους και μας βελτιώνει όλους σαν κοινωνία. Στην ομιλία του, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταξύ άλλων, έδωσε συγχαρητήρια στους εθελοντές του κλιμακίου, επισημένοντας πως δείχνουν έμπρακτα την αγάπη για τον τόπο τους και λέγοντας ότι το πυροσβεστικό σώμα έχει αγκαλιάσει το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το ακριτικό μέρος της Ελλάδος, πραγματικά, το οποίο είναι ένα μέρος το οποίο πονάει, ένα μέρος όπως το περιέγραψε ο κύριος Δήμαρχος και με άγγιξε πραγματικά ο λόγος του, το οποίο θέλει την προσοχή και πιστεύω ότι όλη η ακριτική Ελλάδα θέλει την προσοχή μας. Εμείς σαν πυροσβεστικό σώμα το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως, έχουμε δημιουργήσει δομές και είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είμαι πάλι χαρούμενος για την δημιουργία αυτού του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στις Φέρες. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά τα οποία το πιστεύουν, το αγαπούν, το κάνουν χωρίς να λαμβάνουν τίποτε. Πραγματικά συγχαρητήρια. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι συμπαραστάτης και αρρωγός στο έργο σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας στις επιχειρησιακές σας δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος. Ζητώ από εσάς να μεταδώσετε το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και σε άλλους συμπολίτες μας, ώστε το εθελοντικό μας κλιμάκιο, με τη βοήθεια όλων, σύντομα να μετατραπεί σε εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, με τη λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών, καλύπτει επιχειρησιακά ένα ευαίσθητο τομέα, μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο ανταπόκρισης για την επέμβασή της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην εκδήλωση απέφθαιναν σύντομο χαιρετισμό Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης και ο Αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότσης. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε όμως διπλάσια όταν αυτή η δραστηριότητα έχει παρονομαστεί τον εθελοντισμό σε μια κοινωνία και σε μια χώρα που ο εθελοντισμός και το μεράκι είναι τα δύο στοιχεία και το φιλότιμο που έχουμε εμείς ως Έλληνες είναι τα στοιχεία που μπορούν να μας κάνουν να είμαστε διαφορετικοί και είναι τα στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους. Είμαι πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω, γιατί βρίσκομαι μπροστά σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Αυτό είναι ένα σοβαρό δημιούργημα και είναι δημιούργημα όλων μας. Κάποιοι το ξεκίνησαν,
Ο Νίκος ο Γκότσης είναι ένας επίμον άνθρωπος και χαίρομαι που τον έχουν συνεργάτη, γιατί με τέτοιους ανθρώπους πάνε μπροστά οι τοπικές κοινωνίες και όταν πάνε μπροστά οι τοπικές κοινωνίες πάει μπροστά η Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν δεν είναι ώρα για γκρίνια, αλλά δείχνοντας αυτό το μεγάλο δημιούργημα για τη μικρή μας τοπική κοινωνία των Φερών, είμαι χαρούμενος. Και είμαι χαρούμενος διπλά, γιατί αγκαλιάστηκε από αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να το αγκαλιάσουν. Από την πολιτική προστασία, δια του Γενικού Γραμματέα, από το Περιφερειακό Σώμα, με όλη την ηγεσία και βέβαια από τους βουλευτές μας, από την Αντιπεριφέρεια, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, και όλους τους κατοίκους. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί και δέχτηκαν ένα παράγγελμα, άγημα προσοχή κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, με ενθουσίασαν. Γιατί ο λαός δέχεται προσταγές όταν είναι για το καλό του. Δέχεται παραγγέλματα όταν πρόκειται να δημιουργήσουμε την κοινωνία την οποία ονειρευόμαστε. Στην τελετή παρευρέθησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος και Γιώργος Καΐσας, ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρχιπύραρχος Ναθαναήλ Ρήγας, διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, φορέων και συλλόγων του τόπου, αλλά και πλήθος κόσμου. Ήταν το 2007, χειμώνας, όταν είχε αρκετό κρύο έξω. Όταν διαπίστωσα ότι το τζάκι μου είχε πάρει φωτιά. Αμέσως παίρνω τον τότε συνάδελφο αντιδήμαρχο και του λέω στείλε σε παρακαλώ το πυροσβεστικό. Το πυροσβεστικό μας ήταν αυτό τότε, η υδροφόρα των Φερών. Γιατί έχω πάρει φωτιά. Μου λέει δεν μπορώ Νίκο. Του λέω γιατί, γιατί είναι άδειο. Και γιατί το έχουμε άδειο. Γιατί δεν έχουμε ένα χώρο λέει να το βάζουμε και υπάρχει ο κίνδυνος τώρα το χειμώνα να σπάσουν τα υδραυλικά του. Το 2011... όταν αναλάβαμε ως νέα δημοτική αρχή με δήμαρχο τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη, αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ για τους ξένους το λέω, είναι ο χώρος των παλαιών κοινοτικών σφαγείων των Φερών. Ήταν ένας χώρος που εδώ φυλάσαμε το αλάτι. Το πρώτο πράγμα που έδωσα ως αντιδήμαρχος εντολή να κάνει αρμόδιος υπάλληλός μας, να συντάξει μια μελέτη και να προχωρήσουμε στην προμήθεια και κατασκευή αυτής της πόρτας για να στεγάσουμε αυτή την υδροφόρα. Πολύ αργότερα έρχεται ο Σωτήρης ο Τερζούδης, διοικητής τότε εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μου λέει, ξέρεις, επιτρέπεται, μπορούμε να δημιουργήσουμε πλέον πυροσβεστικά κλιμάκια. Αυτό ήταν. Μιλάμε με τον Δήμαρχο, Δήμαρχε θα το κάνουμε, ξεκινάμε.